Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο για μας εδώ, διότι είχαμε και πρεμιέρα στην εκπομπή Magazine Live στο Extra 3, το οποίο πρόγραμμα μπορέσατε και το είδατε κι εσείς εδώ μέσα από τους δέκτες σας, μέσα από το Zoogla GR και το Zoogla TV. Και γι' αυτό θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή την Ρούλα Κουσκουρή, την αρχισυντάκτριά μου. Ρούλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ. Καλή εβδομάδα. Με χαμόγελο και αισιοδοξία. Μας έφτιαξες τη διάθεση το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να έχεις φτιάξει τη διάθεση και σε όλους τους τηλεθεατές. Τα μηνύματα ήταν πολύ θετικά από όλους. Και βέβαια έκαναν εντύπωση τα θέματα. Είναι αμέτρητα τα μηνύματα που έχουμε λάβει, ειδικά για το θέμα με τον ηπιοτροφείο που προβάλαμε στην εκπομπή του Σαββάτου, εκεί όπου μανούλες με πόνο ψυχής αναγκάζονται να αφήσουν τα μικρά παιδιά τους γιατί δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό να τους δώσουν. Ένα θέμα που άγγιξε πολλές, χιλιάδες μανούλες που μας βλέπανε και που θέλουν να προσφέρουν ό,τι μπορούν σε αυτά τα παιδιά. Και σου αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί παρουσίασες ένα θέμα με την καρδιά σου. Και πάντα με την συγκίνηση της μάνας. Πάντως να πούμε ότι αυτό το θέμα και για όλους εμάς, ενώ τους συνεργάτες της εκπομπής, ήταν δύσκολο θέμα να το κάνουμε, γιατί είχε πάρα πολλές πτυχές και δεν ήταν λίγες οι φορές που ακόμα, δηλαδή, και εμείς όσο δουλεύαμε το θέμα, Ρούλα, έτσι υπήρχε μια συγκίνηση, μια αγανάκτηση για το ότι αυτή η πολιτεία τελικά κάνει πάρα πολύ λίγα για τα παιδιά της. Συμφωνώ απόλυτα, Κιμ, και φάνηκε και μέσα από τις καταγγελίες των εργαζομένων στο συγκεκριμένο χώρο, οι οποίοι έχουν βέβαια μια ζεστή αγκαλιά, ανοίγουν τα χέρια τους, αλλά ξέρεις, τα παιδιά δεν θέλουν μόνο αγκαλιά, θέλουν και το γάλα τους να πιούν, θέλουν και το φαγητό τους, θέλουν και το παιχνίδι τους να παίξουν. Είναι πολλές οι ανάγκες ενός παιδιού, γιατί διαμορφώνουν τον κόσμο τους, τον κόσμο που θα τους ακολουθεί στην ψυχούλα τους μια ζωή μέχρι και τα βαθιά τους γεράματα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται καμία μητέρα να αφήνει το παιδί της σε ένα ίδρυμα, σε ένα νηπιοτροφείο για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι και τα άλλα τα παιδάκια που πάνε εκεί με εισαγγελική παραγγελία, για τα οποία πρέπει να είναι η διαμονή τους εκεί όσο πιο όμορφη γίνεται και με όλα τα απαραίτητα. Εκεί τουλάχιστον η πολιτεία φαίνεται να δείχνει τον ανθρωπισμό της πάνω απ' όλα. Γιατί πραγματικά με εισαγγελική παρέμβαση απομακρύνονται αυτά τα παιδιά από τους γονείς που για τους δικούς τους λόγους ο καθένας φτάνει σε σημείο να κακοποιήσει το ίδιο του το παιδί. Ναι. Υπάρχουν και δύσκολες περιπτώσεις βέβαια, κατακριτές από όλους εμάς. Αλλά χαρακτηριστική ήταν η φράση της δασκάλας, θυμάσαι τι σου είπε Κιμ, τι τόνισε μέσα από το βίντεο. Ναι. Αυτά τα παιδιά, ό,τι και αν τους έχουν οι γονείς τους, συνεχίζουν να ζητάνε τη μαμά και τον μπαμπά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ρούλα, να πάμε λίγο όμως τώρα στην εκπομπή της Κυριακής, όπου είχαμε το θέμα που αφορούσε την κρίση στον χώρο της μόδας. Ακριβώς. Είχαμε και καλεσμένους στο στούντιο και είχαμε ετοιμάσει και διάφορα βίντεο, ξεκινώντας με την σύλληψη, ας πούμε, του Λάκη Γαβαλά, που σηματοδότησαν, θες, έτσι πολύ έντονα αυτή την κρίση, την οικονομική που υφίσταται στον χώρο της μόδας. Μην ξεχνάμε, Κιμ, ότι ο Λάκης Γαβαλάς ήταν το πρόσωπο της Χλυδής. Έτσι είχε περάσει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ζωή του Λάκη Γαβαλά. Με τα πλούσια πάρτι στη Μύκονο, με τις εξαιρετικές εκεντρικές εμφανίσεις του, με τα μεγάλα ονόματα με τα οποία συνεργαζόταν σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τον πλούτο και τη Χλυδή των πάρτις που έδινε ο Λάκης Γαβαλάς. Όπου υπήρχε ο Λάκης Γαβαλάς, πάντα υπήρχε και έρεε το χρήμα. Αυτό το βλέπαμε όλα τα χρόνια. Όταν έτσι ξαφνικά λοιπόν είδαμε ένα Λάκη Γαβαλά να περνάει το κατόφλι του εισαγγελέα του ανακριτή σιδεροδέσμιος και να κατηγορείται ότι χρωστάει χρήματα στο ελληνικό κράτος, ήταν μια εικόνα που μας ξάφνιασε όλους. Μπορεί κάποιοι να είπανε μπράβο που η πολιτεία δεν αφήνει εκτός ποινών, αν θέλει, στους ανθρώπους που είναι αναγνωρίσιμοι. Από την άλλη όμως, το χώρο της μόδας έσκασε σαν βόβα είδηση. Αυτό, λένε πολλοί, και ακούστηκε και μέσα από την εκπομπή, ήταν ένα σήμα κατά τεθέν, αν θέλεις, ακόμη και για τον Μιχάλη Αρλάνη, ο οποίος με τίποτα, όπως μας είπε ο Ανδρέας Γαβαλάς, ο δικηγόρος του και σου τόνισε στην εκπομπή, ναι, ναι, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να διαπομπεύεται
με τις εικόνες αυτές που έβλεπε το Λάκη Γαβαλά σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις εκπομπές, και παντού σίγουρα να δεν υπάρχει. Και σίγουρα δεν είναι ο μόνος έτσι που φοβάται κάτι τέτοιο από τη στιγμή που χρωστάει κάποια χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Και όπως μας είπε και ο δικηγόρος του Μιχάλη Ασλάνη, νόματος δηλαδή, Γαβαλάς, και εκείνος Ανδρέας Γαβαλάς, είπε ότι έσκασε κυριολεκτικά ο Μιχάλης Ασλάνης από την αγωνία του, από το άγχος του. Μήπως και ο εισαγγελέας τελικά το δώσει εντολή να συλληφθεί. Θυμάσαι ότι είπε ότι με την ανοχή της αστυνομίας ήταν ακόμη έξω ο Μιχάλης Ασλάνης, του είχε δοθεί ένα περιθώριο. Τα χρήματα που χρωστούσε, αν θέλει, για άλλους ήταν ελάχιστα, δηλαδή 175.000. Για κάποιους άλλους μπορεί να φαντάζει ένα αστρονομικό ποσό τη σημερών ημέρα. Αλλά για τα δεδομένα του Μιχάλη Ασλάνη, με όλα αυτά που είχε κάνει, 175.000 ήταν ένα μηδαμινό ποσό. Mm-hmm. Το οποίο όμως δεν μπορούσε καν αυτό να βρει για να εξοφλήσει τα χρέη του. Είχε φτάσει σε σημείο να νοικιάσει τη βίλα του στην Μύκονο για να έχει ένα εισόδημα. Έκανε μια προσπάθεια να φύγει στο εξωτερικό, στη Βραζιλία. Δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια αυτή. Τώρα ήταν, είχε επιστρέψει, προσπαθούσε να κάνει κάτι για τα 40 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι δεν άντεξε και βέβαια να πούμε ότι εκκρεμούν ακόμη απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρούλα, έχουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή μας της Κυριακής που αφορά αυτό το κομμάτι του θέματος η κρίση στον χώρο της μόδας. Mm-hmm. Πάμε λίγο να το δούμε και επιστρέφουμε. Ωραία. Η κρίση που μαστίζει την Ελλάδα από το 2009 χτύπησε ανελαίητα το χώρο της μόδας. Έναν χώρο που θεωρείται πια πολυτέλεια. Το οικοδόμημα της μόδας άρχισε να τρίζει όταν τα οικονομικά προβλήματα ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα γνωστών σχεδιαστών. Ανθρώπων που για χρόνια άφηναν τη σφραγίδα τους στις πασαρέλες και στις γυναικείες γκαρντερόμπες. Ένα από τα πρώτα θύματα ήταν ο Λάκης Γαβαλάς. Η σύλληψή του και ο εγκλισμός του στις φυλακές του Κορυδαλλού για χρέη προς το δημόσιο έσκασαν σαν βόμβα στο χώρο της μόδας. Ο Μιχάλης Ασλάνης αντιμετώπισε επίσης οικονομικά προβλήματα. Η βίλα του στη Μύκονο, που κάποτε φιλοξενούσε δεκάδες μεγαλοπρεπή πάρτι με παρόντες τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, διατέθηκε προς ενοικίαση για να έχει ένα εισόδημα. Στη συνέχεια, ο ίδιος πήγε στη Βραζιλία για να κάνει μια νέα αρχή. Το ταλέντο άλλωστε δεν του έλειπε. Και πριν περάσει πολύς καιρός από την εξομολόγησή του για τα σχέδιά του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Αρκετοί ήταν εκείνοι που συνέδεσαν το θάνατό του με τα χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως και να το δει κανείς, η αλήθεια είναι ότι οι ένδοξες μέρες της μόδας πέρασαν. Το αν είναι ανεπιστρεπτή ή όχι μπορεί να το αποδείξει μόνο ο χρόνος. Τρεις από τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές, ο Μάκης Τσέλιος, ο Χρήστος Πετρίδης και ο Βασίλης Ζούλιας, καταθέτουν τη δική τους άποψη για αυτό που λέμε κρίση στη μόδα. Προσπάθησα και κίνησα γρήγορα τα νήματα. Είχα προβλέψει αυτά. Έκανα οικονομίες σε πράγματα, μετεφέρθησα σε λιγότερο, χαμηλότερα ενίκια, χρησιμοποίησα δικούς μου χώρους για να μην ξοδεύω πολλά λεφτά και επανήλθα στο Κολωνάκι ξανά, ερχόμενος σε ένα χώρο που πρώτα πλήρωνα τετραπλάσιο νίκη. Σκεφτείτε λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γεγονός είναι τον τελευταίο χρόνο ότι ο κόσμος έχει λίγο χαλαρώσει. Όχι ότι έχει αποκτήσει ξαφνικά χρήματα, απλά έχει χαλαρώσει. Πιο συνειδητοποιημένος, αν θέλεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο πανικόβλητος. Έβλεπες δηλαδή τον κόσμο ότι ήταν πανικόβλητος να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά είδα ότι με την κρίση έρχεται ο κόσμος, έρχεται η ίδια πελατεία ή διαφορετική και λέει ότι ήρθαμε να αγοράσουμε κάτι ελληνικό. Δηλαδή, αν η κρίση έχει κάνει αυτό το καλό, να αλλάξει για λίγο τη συνείδηση, έχει γίνει μεγάλη αλλαγή και μεγάλο καλό. Η λέξη περικοπή έγινε ευρέως γνωστή και στο χώρο της μόδας. Χαμηλές δαπάνες, δεν υπάρχουν σπατάλες, μετριέται κάθε τι με κάθε λεπτομέρεια. Κάποτε τα υφάσματα κόβαμε και πετάγαμε υφάσματα. Τώρα δεν το πετάς εύκολα. Περικοπές γίνανε παντού, σε όλα. Και εγώ, όπως όλος ο κόσμος, προσπάθησα να τα μαζέψω. Έκανα και περικοπές και στις τιμές μου, σε όλα. Δηλαδή, και εγώ κινήθηκα βάσει του πνεύματος της εποχής. Έχω σκεφτεί όπως όλος ο κόσμος. Δηλαδή, να βρούμε ένα καλύτερο χώρο με μικρότερο ενίκιο.
να αλλάξουμε κατάστημα. Προσωπικό δεν έχω διώξει, γιατί είμαι εναντίον οποιασδήποτε απόλυσης, οπότε έχουμε κρατηθεί όλοι. Έχω κόψει κάποιους μισθούς, έχουν γίνει κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά τουλάχιστον είμαστε όλοι εδώ όσοι ήμασταν. Και το θέμα δεν είναι πώς αντιμετωπίζει κανείς μόνο το σήμερα, αλλά και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το αύριο. Ελπίζουμε ότι κάπου θα αναθαρέψουμε. Ποτέ δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Γεγονός είναι ότι έρχονται στιγμές που σαν άνθρωπος και πέφτεις ψυχολογικά και στεναχωριέσαι και με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω σου και βλέπεις από φίλους γνωστούς, οικογένεια κτλ. Και τα δικά σου. Σε 10 χρόνια θα ξέρουμε για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται όλα αυτά. Φόβος ή ελπίδα. Δεν έχω φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Απλώς είναι πολύ δύσκολα και είναι και δύσκολα για ανθρώπους γύρω μου. Γιατί δεν είναι μονάχα ότι μπορεί και η συγκεκριμένη γυναίκα να μην έχει χρήματα. Είναι ότι και να έχει χρήματα αυτή, να μην την έχει ακουμπήσει η κρίση, μπορεί να μην έχει γεγονότα να πάει. Να έχει ακουμπήσει η κρίση τα γεγονότα. Σαν άνθρωπο και σαν επιχειρηματία, το αύριο δεν φοβίζει καθόλου. Γιατί δεν μπορώ να ζω με το φόβο. Δεν μπορώ να ζω με το φόβο του ΙΚΑ ή με το φόβο του ΤΕΒΕ ή με το φόβο των προμηθευτών. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το φόβο, γιατί θα είχα πηδήξει από τον όροφο και εγώ που ήταν το Μιχάλη Ασλάν, που δεν άντεξε ο Δακομής αυτή την πίεση. Η ελπίδα τελικά φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο όπλο όλων μας. Τώρα πια βαφτισμένοι και περασμένοι από μια κρίση θα είναι πιο σοβαρότεροι. Μέσα από μια δύσκολη μεγάλη περίοδο έρχεται ίσως καλύτερες μέρες. Αυτό ελπίζω. Ο άνθρωπος είναι τρομερό όν, προσαρμόζεται. Και βάσει αυτής της φιλοσοφίας, ναι, είμαι θετικός. Και είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι, δηλαδή δεν είναι χειρότερη από πέρυσι. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ότι είτε έχει σταματήσει η κατηφόρα, είτε ότι κάποια πράγματα αντέχουν και μέσα στην κρίση. Ρούλα, πήραμε μια γεύση από το βίντεο που είχαμε ετοιμάσει σχετικά με το θέμα. Και πριν έτσι έτρεξα λίγο να σου πω και άλλαξα θέμα και έχουμε και ένα απόσπασμα από το θέμα του νηπιοτροφείου της Καλλιθέας και νομίζω αξίζει να το δούμε. Ρούλα. Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τη Ρούλα, μέχρι να ξαναβρω την αρχισυντάκτριά μου, πάμε να δούμε αυτό το απόσπασμα από αυτό το θέμα που πραγματικά αξίζει να το δούμε. Και αξίζει να το δουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, μπας και κινητοποιηθούν. Σκέψεις, πλεγμένα συναισθήματα, συγκίνηση, ζεστασιά, απορία, θλίψη, αγανάκτηση και θυμός είναι μόνο μερικά από αυτά που μπορώ να περιγράψω όταν αντίκρισα την αυλή του πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου. Αναζήτησα εκείνο το στοιχείο που ήλπιζε να με πείσει ότι είναι φυσιολογικό για μια μητέρα να αποχωρίζεται το παιδί της επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει, επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε τα βασικά. Και τότε έρχεται η στιγμή που ο άδειος χώρος του προάβλου πλημμυρίζει παιδικές φωνούλες και πρόσωπα χαμογελαστά, που όμως κρύβουν μία μελαγχολία μέσα τους. Τη μελαγχολία εκείνη που τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν με τον πιο απλό τρόπο. Την έλλειψη της οικογένειας. Είναι συγκλονιστική η στιγμή εκείνη που τα παιδιά αναζήτησαν σε μένα τη μητρική φιγούρα, με περικύκλωσαν και με φώναξαν «Μαμά». Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Λίγη ζεστασιά και μια αγκαλιά ήταν αρκετά, αλλά για λίγο, γιατί η παιδική τους ψυχή δεν θα σταματήσει να αναζητά το χάδι της μαμάς του. Και αν υπάρχουν παιδιά που γεύονται τη μοναδική μητρική αγκαλιά για λίγα 24 ώρα, υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που μένουν στον νηπιοτροφείο συνέχεια.
Για αυτά τα παιδιά, τα Σαββατοκύριακα δεν έχουν τη μορφή της οικογένειας. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δε φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρνη. Τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την Χρυσούλα. Μια 45χρονη μητέρα που η ζωή της δεν στρώθηκε με κόκκινα χαλιά και τριαντάφυλλα. Μια μητέρα μόνη της που κάθε βράδυ μετρά την αποσία της κορούλας της. Αυτό δεν χωράει κανένα συμβιβασμό. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου. Και σε αυτό το σημείο δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, γιατί η αλήθεια της ζωής αυτής της μάνας είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο. Πριν ένα χρόνο φέρατε τη μικρή σας εδώ, κυρία Χρυσούλα. Έμεινα άνεργη και κάτω από το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα και για εκείνη. Θα περπατήσουμε ξανά. Στο νου μου όταν άκουσα για το ΠΕΝ είχα αυτό που όλοι μπορεί να έχουν όταν ακούνε ίδρυμα, ότι είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να κακοποιηθούν τα παιδιά, στο οποίο δεν περνάνε καλά. Πάρε με πίσω, μη μ' αφή. Έπρεπε να βρω ό,τι ώρα βρω δουλειά, οπότε δεν με βόλευε το 7.30, 4 παρά που είναι στο δημόσιο βρεφονηπιακό. Ακόμα και το φαγητό το καθημερινό ήταν πρόβλημα. Ναι, ήταν και αυτό πρόβλημα. Συναλείπεις κάθε βράδυ από εδώ. Μπαμπάς δεν υπήρχε στο σπίτι. Ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια η νεκταρίτσα μου. Κι εγώ ένα φάντασμα στον κόσμο του κλεισμένο. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την νεκταρίτσα. Πώς ήταν το συνέστημα αυτό για μια μαμά? Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα, και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Έφτιαξα κόσμο στη παλάμη μου βαθιά. Τι της είπατε εσείς? Εγώ την είχα προετοιμάσει με τη βοήθεια του ψυχολόγου που υπάρχει εδώ 2-3 μήνες πριν και της είχα πει ότι θα πάμε σε ένα καινούριο σχολείο, γιατί τώρα μεγάλωσες και πρέπει να πας σε ένα πιο μεγάλο σχολείο. Εκεί όμως θα σε αφήνω και θα σε παίρνω την Παρασκευή. Και τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί συνέχεια. Και όταν αρρωσταίνεις πάλι θα σε έχω μαζί μου. Ευτυχώς το παιδί είναι πάρα πολύ κοινωνικό και έτσι συνήθισε γρηγορότερα από ό,τι συνήθισε. Εκείνη συνήθισε με την έννοια ότι συμβιβάστηκε με αυτή την πορεία. Μου λείπει. Ήταν ένα μικρό απόσπασμα, Ρούλα. Ελπίζω να σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τώρα ή να μας ακούσουμε. Με ακούς τώρα? Ναι. Τώρα, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να δούμε τώρα όλο αυτό το απόσπασμα του ρεπορτάζ που κάναμε και στο νηπιοτροφείο, αλλά αυτή η μαρτυρία της μάνας είναι συγκλονιστική και δυστυχώς δεν είναι η κυρία Χρυσούλα η μοναδική που είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς, Κιμ. Και βέβαια πόσες άλλες μανούλες αυτή τη στιγμή που πιθανότατα έχουν δει αυτό το ρεπορτάζ δεν ταυτίζονται με αυτή τη μάνα, γιατί σε πολλά σπίτια όταν κλείνει η πόρτα δεν ξέρεις αν υπάρχει το γάλα που πρέπει να δοθεί στο παιδί ή όχι. Είναι, ξέρεις, η Ελληνίδα είναι και με αξιοπρέπεια. Σπάνια θα βγει έξω από την πόρτα να πει ότι δεν έχει γάλα να δώσει στο παιδί της. Και τώρα δεν θυμάμαι τώρα αν το ακούσαμε αυτό το κομμάτι τώρα στο απόσπασμα που παρακολουθήσαμε. Είναι ένα σημείο στο οποίο λέει η κυρία Χρυσούλα ότι
ο Δήμος, η Νομαρχία, δεν θυμάμαι, δίνει γάλα με κουπόνια. Και λέει, μα πώς θα μπορούσα εγώ στο παιδί μου να πω ότι κοίταξε παιδί μου, σήμερα κερδίσαμε το κουπόνι, θα πιεις γάλα, αλλά αύριο δεν το κερδίσαμε το κουπόνι, δεν θα πιεις. Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα. Αυτό είναι τραγικό. Είναι... Και το ξέρουμε και να σου πω κάτι, Κιμ. Είναι δεδομένο ότι όλοι μας γνωρίζουμε μια οικογένεια στη γειτονιά μας που περνάει πιο δύσκολα από ό,τι περνάει η δικιά μας οικογένεια. Αλήθεια είναι αυτό. Ας συναισθανθούμε όλοι την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον συνάνθρωπό μας και ας κάνουμε κι εμείς κάτι εφόσον η πολιτεία δεν κάνει. Ας απλά μην φάει δύο σοκολάτες στο δικό μας το παιδί. Ας δώσουμε μία και στο παιδάκι του γείτονα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι είναι, Ρούλα. Αλλά είναι και πολλές φορές αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι ξέρεις, έχουμε και μία αξιοπρέπεια και ίσως μπορεί εσύ να έχεις αντιληφθεί ότι, ας πούμε, μία οικογένεια στη γειτονιά σου περνάει δύσκολα, αλλά να μην έχεις καταλάβει το μέγεθος της δυσκολίας. Συμφωνώ, Κιμ. Και πρέπει όλοι... Η πολιτεία βέβαια έχει τον πρώτο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο παπάς της ενορίας, αν θέλεις, οι τοπικές αρχές, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, γιατί από εκεί ξεκινάνε και μετά φτάσουμε και στους πιο μεγάλους της κυβέρνησης ή τους πρωθυπουργούς που πρέπει να αποφασίζουν για τη τύχη μας. Ας κάνουμε όλοι μας κάτι από τη δική μας τη μεριά. Ένα βηματάκι αν κάνουμε κι εμείς, όλα θα φτιάξουν, πιστεύω. Ναι. Και παρόλα αυτά, δεν το είδαμε τώρα, αλλά το δείξαμε εμείς το Σάββατο, οι εργαζόμενοι είναι εκεί. Παρόλο που είναι απλήρωτοι για πάνω από 10 μήνες, δεν έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ, Ρούλα. Είναι εκεί κάθε μέρα, δίνουν τον αγώνα τους, δίνουν την αγάπη τους πάνω απ' όλα, γιατί αυτό που αισθάνθηκα όταν πήγα εκεί είναι ότι αυτά τα παιδιά τα αγαπάνε, δηλαδή δεν είναι η δουλειά τους. Γιατί αν είναι η δουλειά σου, τα βλέπεις και λίγο πιο... Αποστασιοποιημένα, ίσως μπορεί να μην πηγαίνεις στη δουλειά σου μέχρι να πληρωθείς. Δεν ξέρω, πάρα πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε τα παιδιά αυτά. Και μου έλεγε αυτή η κυρία Ευρεφών, είπε ο Κόμος, ότι πάει σπίτι της και δεν ησυχάζει. Θα πάρει τηλέφωνο αν έχουν φάει τα παιδιά. Αν ξέρω εγώ κάποιο παιδάκι που είναι άρρωστο έχει ακόμα πυρετό. Πόσο πυρετό έχει, δηλαδή. Είναι η ζωή τους αυτή. Είναι και μια μεγάλη οικογένεια, πολύ τεχνή, με πολλά παιδιά. Είναι μια πολύτεκνη οικογένεια με πολλά παιδιά που η κάθε μία από τις εργαζόμενες εκεί αισθάνεται σαν να είναι τα δικά της παιδιά, και αυτό πέρασε και μέσα από το βίντεο, εσύ το έζησες και από κοντά. Κατάφερες να μας το μεταδώσεις σε όλους εμάς, δηλαδή ήταν χαρακτηριστικές οι φράσεις που χρησιμοποίησες επιστρέφοντας από το ρεπορτάζ για να μας περιγράψεις όλο αυτό που έζησες. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που είδα μια εκεί μου διαφορετική μέσα από την εκπομπή, θα μου επιτρέψει να το πω αυτό. Που κατανοεί και καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της. Εννοείται. Δεν ζούμε αλλού, και αυτό όμως είναι τραγικό όταν είσαι και εσύ μαμά. Δηλαδή, σίγουρα και να μην έχεις παιδιά, ασφαλώς είναι τραγικό από μόνο του, αλλά όταν έχεις και παιδιά και ξέρεις ότι τα παιδάκια θα σου ζητήσουν το γαλατάκι τους, το φαγητάκι τους, το φρούτο τους, και να μην έχεις να τους το δώσεις, Είναι πέρα για πέρα συγκλονιστικό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς ετοιμάζουμε, Ρούλα, έτσι για να ακούει και ο κόσμος, ετοιμάζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη ενδιαφέροντος της πολιτείας γενικότερα σε κάποιους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα το να ζουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή μέσα από αυτά που τους έχει αφήσει η πολιτεία. Να ζούνε τα περιθώρια, εννοώ τα οικονομικά περιθώρια. Και ένα τέτοιο θέμα ετοιμάζουμε και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ετοιμάζουμε ένα θέμα για το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος δεν μας έχει ξεχάσει. Ταρακούνησε την Κρήτη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τι γίνονται όλοι αυτοί που έχουν περάσει από τους μεγάλους σεισμούς, πού βρίσκονται σήμερα. Και μην ξεχνάς, Κιμ, υπάρχουν οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες που ζουν σε 2x3 δωματιάκια με ελάχιστα προστοζήν υλικά, και βέβαια άνθρωποι οι οποίοι πάνω από 10 χρόνια, 13, 14, δεν έχουν το δικό τους σπιτικό. Έχουν μείνει χωρίς σπίτι από το μεγάλο σεισμό του 99. Ακριβώς. Τις ανθρώπινες αυτές τις ιστορίες θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο μέσα από την εκπομπή σου.
Λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι μέσα και από την δική μας δουλειά, που είμαστε ένα πολυμαγκαζίνο ρούλα, βέβαια, που έχει όλες τις πτυχές έτσι, από τα κοινωνικά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μέχρι όμως και όλα τα άλλα που έτσι μπορούν να χωράνε σε ένα μαγκαζίνο πρωινό. Και πάντα εκεί μην ξεχνάμε με αισιόδοξη διάθεση και με χαμόγελο. Ακριβώς. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μακάρι μέσα από την προβολή αυτών των θεμάτων να μπορούμε να... Να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους. Έτσι. Να βρούμε κάποια ανοιχτάκι πάνω απ' όλα. Και βέβαια θα μαγειρέψουμε όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με έξυπνες συνταγές οικονομικές. Λοιπόν, εγώ τώρα να σου πω κλείνοντας ότι έφτιαξα... Το γλυκό. Το γλυκό. Έφτιαξα τη σφολιάτα με το μήλο, τη σταφίδα και την κανέλα και τη ζάχαρη άχνη από πάνω. Είδες πόσο γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως και το Σαββατοκύριακο. Λούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάντα επιτυχίες. Τηλεοπτικά, αλλά και οικογενειακά πρώτα απ' όλα. Μαζί θα τα κάνουμε φέτος. Η ομάδα μου. Η ομάδα σκίζει και ετοιμάζει τα επόμενα θέματα που θα τα δεις και θα τρίβεις τα μάτια σου και εσύ και οι τηλεθεατές. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Extra 3 Μαγκαζίνο Live στις 10 το πρωί του Σαββάτου. Ευχαριστώ, Ρούλα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.